Την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου που είναι στις 2 Απριλίου, ημέρα γέννησης του Hans Christian Andersen, γιόρτασε και φέτος η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, από σήμερα 28 Μαρτίου μέχρι και την 1η Απριλίου, η βιβλιοθήκη στο Media Lab θα υποδεχτεί 560 μαθητές από τα σχολεία της περιοχής που δήλωσαν συμμετοχή. Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 2 Απριλίου και η βιβλιοθήκη γιορτάζει το παιδικό βιβλίο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Γιώτα Φώτου και την κυρία Αντιγόνη Καραγκούνη. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και άλλους συγγραφείς, τοπικούς και από την ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βιολέτα Μπούσιο, τον κύριο Περικλή Καφάση, την κυρία Νάνση Χατζή. Θα περάσουν από τη βιβλιοθήκη 560 παιδιά αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα είναι το πρόγραμμα Συλλέγω Εμπειρίες και Δημιουργικής Γραφής που γίνεται με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε όλα αυτά βέβαια, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γιορτάζουμε το βιβλίο, συμμετέχουν η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κοζάνης, καθώς επίσης και πλήθος κόσμου. Στις 23 Απριλίου, που είναι η μέρα του βιβλίου, θα τελειώσουμε με τη γιορτή πάλι του βιβλίου, που θα είναι αφιερωμένη στον Θερβάντες. 23 Απριλίου είναι τα 400 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου συγγραφέα. Σήμερα τη βιβλιοθήκη επισκέφτηκαν παιδιά του 1ου, 2ου, 5ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, ενώ οι συγγραφείς που τους κράτησαν λογοτεχνική παρέα ήταν η Αντιγόνη Καραγκούνη και η Γιώτα Φώτου. Είμαι εδώ στην Κοζάνη, έρχομαι από Λάρισα, με την ευκαιρία της γιορτής του παιδικού βιβλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου και η βιβλιοθήκη Κοζάνης κάνει κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες διαρκούν μία εβδομάδα, με την πρόσκληση συγγραφέων και άλλων προφανώς δραστηριοτήτων μέσα στην βιβλιοθήκη. Ήρθα για να συναντήσω παιδιά από σχολεία, τα οποία διάβασαν τα βιβλία μου, συγκεκριμένα διάβασαν το «Όταν χάσαμε την Τόλη», να συζητήσουμε μαζί για τα ωφέλη της παιδικής λογοτεχνίας, για τα βιβλία που έχουν τα ίδια διαβάσει, για τα δικά μου βιβλία και να δώσουμε αισιόδοξα μηνύματα.